Αυξάνονται όλο και περισσότερο οι καταγγελίες πολιτών πως παίρνουν θύματα μίας απάτης με διεθνείς προεκτάσεις. Η Ελλάδα προειδοποιεί τους πολίτες και δίνει συμβουλές για το πώς να ενεργήσουν. Πρόκειται για μία απάτη μέσω της οποίας επιτίδοι μέσω email εκβιάζουν από την υποψία τους τους πολίτες για να του αποσπάσουν χρηματικά ποσά. Σύμφωνα με την Ελλάδα, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος καταγγέλλονται το τελευταίο διάστημα περιπτώσει σε scam, καθώς πολλοί της εκβιάζονται να δώσουν 1000 ευρώ σε bitcoin μέσα σε 50 ώρες για να μην αποκαλυφθούν προσωπικές στιγμές τους. Τέτοιο email εστάθηκε στο σταθμό μας. Η απάτη εκδηλώνεται με μαζική αποστολή σε email σε διάφορους αποδέκτες, ανεξαρτήτως φίλου και ηλικίας με σκοπό να τους φοβήσει και στη συνέχεια να τους αποσπάσει χρήματα. Στα μηνύματα αυτά περιέχεται κείμενο στα ελληνικά με θέμα «Your data was hot" ή open and read this letter. Οι δράστε με χρήση ψεύτικων λογαριασμών email στέλνουν μαζικά μηνύματα, σύμφωνα με τα οποία ενημερώνουν του χρήστε ότι το πληροφοριακό του σύστημα έχει παραβιαστεί και ότι όλα τα δεδομένα του έχουν αντιγραφεί στου διακομιστέ του. Η προσπάθεια εκβίαση των θυμάτων με απειλή δημοσιοποίηση ερωτικού περιεχομένου που απεικονίζουν το θύμα αναφέρεται διεθνώ ω σεξουαλική εκβίαση. Παράλληλα, τον ενημερώνω ότι έχει εγκατασταθεί κακόβουλο λογισμικό το οποίο ενεργοποιεί την κάμερα και καταγράφει το θύμα. Με σε προσωπικέ του στιγμέ. Στη συνέχεια, οι δράστες αναφέρουν ότι το κακό βολογισμικό συνέλεξε όλε τι επαφέ του χρήση από τα μέσα κοινωνική δικτύωση και το προσωπικό του email και στη συνέχεια εκβιάζοντα απαιτούν από το θύμα να καταθέσει σε ψηφιακό πορτοφόλι και σε μορφή κρυπτονομίσματο bitcoin χρηματικό ποσό αντίστοιχο των 1000 ευρώ εντό 50 ωρών.